Ο συνεταιρισμός είναι μια οικογένεια. Η δική μας οικογένεια. Το δικό μας γάλα. Το δικό μας συνεταιριστικό. Από την Avol. Αφού είμαστε όλοι διαφορετικοί, ιδιαίτεροι, ξεχωριστοί, γιατί να έχουμε το ίδιο πρόγραμμα ενέργειας και όχι κάτι που να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε ενός από εμάς. Νέα προγράμματα Volton Unique. Flexi, flat και free. Γιατί είναι πιο έξυπνο να έχεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει. Βρες τι τύπος Volton είσαι στο 11300, στα καταστήματα Volton και στο volton.gr. Volton. Καθαρά και έξυπνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Δευτεριάτικο καθιερωμένο ραντεβού μας την ώρα του Βόλου. Πριν από λίγα λεπτά τελείωσε ένα φοβερό και τρομερό παιχνίδι που έγινε στην Ριζούπολη, με το οποίο έπεσε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Στη Ριζούπολη λοιπόν ο Βόλος βρέθηκε να χάνει με 3-0 από τον Απόλλωνα. Τελικά κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. 3-3 ο Βόλος σε μια σπουδαία επική ανατροπή. Δεν είναι λίγο να βρίσκεις πίσω το σκορ με 3 γκολ και να καταφέρεις να σοφαρίσεις και να πιέζεις για να κάνεις και το 4-3. Αποδεικνύεται ότι αυτή η ομάδα, αν μη τι άλλο, έχει μέτελο, δεν ξέρει να χάνει και πάνω απ' όλα δεν θέλει να χάνει. Πολλά περισσότερα για το παιχνίδι αυτό θα το πούμε αμέσως μετά τον διαγωνισμό μας που τρέχει, Φιλίτσα. Ακριβώς, να περάσουμε να δούμε και τον διαγωνισμό που έχουμε για αυτή τη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα έτσι και σήμερα. Μία καινούργια ερώτηση που θα δείτε κι εσείς αμέσως τώρα στις οθόνες σας. Διαγωνισμός είναι για να κερδίσετε μία εμφάνιση του Βόλου. Και για να κερδίσετε αυτή την εμφάνιση μπορείτε να μπείτε στο Facebook, να απαντήσετε στην ερώτηση που θα δείτε με ένα μήνυμα inbox. Ο διαγωνισμός, να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου, Δευτέρα. Εσείς ως τότε θα μπορείτε να απαντάτε στις ερωτήσεις που θα σας βάζουμε για να κερδίσετε. Μπορείτε να απαντήσετε σωστά, όπως είπαμε, και η ερώτηση είναι ποιοι δύο παίκτες του Βόλου βρίσκονται στην ομάδα από την πρώτη χρονιά. Εσείς μπορείτε να μπείτε και τώρα στη σελίδα στο Facebook, όπως είπαμε, είναι η ώρα του Βόλου, και να μας στείλετε μήνυμα. Έτσι, στην ερώτηση λοιπόν, ποιοι δύο ποδοσφαιριστές του Βόλου είναι από την πρώτη χρονιά στην ομάδα μας. Νομίζω απλή, εύκολη ερώτηση και θέλουμε τη συμμετοχή σας. Κερδίζετε μια συλλεκτική εμφάνιση, και λέω συλλεκτική γιατί πολύ απλά θα είναι υπογεγραμμένη από όλους τους ποδοσφαιριστές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα τι έγινε στην Super League, σε αυτή την 10η αγωνιστική. Ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική με την ομάδα μας, με την ομάδα της πόλης μας. Ωστόσο, να πούμε και τους υπόλοιπους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. ΑΕΛ Ατρόμητος 0-0, Άρης Ολυμπιακός 1-2, Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-1, Όφι Παζιάννα 2-1, Λαμία ΠΑΟΚ 0-2, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-2 και Απόλλωνας Σμύρνης Βόλος, ο αγώνας αυτός που έληξε στο 3-3 με αυτόν τον αγώνα, αυτό το αποτέλεσμα που ίσως να μην περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι μετά από αυτό το 3-0 που ήρθε τόσο νωρίς και με τον Βόλο να δείχνει ότι δεν τα παρατάει. Παιχνίδι Grand Guignol, παιχνίδι για γερά νεύρα, παιχνίδι που δεν προσφέρεται για καρδιακούς. Να δούμε και την βαθμολογία και θα μιλήσουμε αμέσως για το παιχνίδι.
Να δούμε και τη βαθμολογία, όπως είπες και εσύ, Άκη. Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 22 βαθμούς. Ωστόσο, βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ που τον έχει πλησιάσει με 21. Δίπλα στις παρενθέσεις βλέπουμε τους αγώνες που έχει παίξει κάθε ομάδα. Η Άκη είναι στην τρίτη θέση με 19. Τους ίδιους βαθμούς και ο Άρης με 19 βαθμούς, Ατρόμητος και Βόλος από 13, Αστέρας Τρίπολης, Όφη και Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς, Παζιάννα 9, ΑΕΛ και Απόλλων Σμύρνης από 6 βαθμούς, Πανετολικός 4 και στην τελευταία θέση είναι η Λαμία με 2 βαθμούς. Όπως βλέπουμε, ο Απόλλωνας κεγόταν σήμερα για την νίκη, έτσι έχει μία νίκη στο πρωτάθλημα, στο παιχνίδι με τη Λάρισα, από εκεί και πέρα. Είχε μια καλή παρουσία και θετικά αποτελέσματα, χ στο Περιστέρι, χ στην Τρίπολη μεσοβδόμαδα και τώρα βρέθηκε να προηγείται με αυτό το 3-0. Να δούμε όμως την επόμενη αγωνιστική, την 11η. 11η αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο στις 5:15 με το παιχνίδι αυτό του Ατρομήτου με τον Άρη. Ενώ στη συνέχεια στις 7:30 την ίδια μέρα έχουμε τον αγώνα της ομάδας μας που παίζει με τον Ολυμπιακό, ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Παιχνίδι που θα έλεγα να φιλήσω ότι δεν υπάρχει το παραμικρό άγχος, έτσι. Παίζει με τον Ολυμπιακό, παίζει με τον πρωταθλητή, με τον ταμπλούχο, γιατί πήρε και το Κύπρο Ολυμπιακό, δεν το ξεχνάμε. Και ο Βόλος θα πάει στο Χαρισκάκι να παίξει χωρίς άγχος, να τα δώσει όλα. Κάτι που είχε κάνει και πέρυσι, αν θυμάσαι, που είχε μια πολύ καλή παρουσία στην ήττα του. Βέβαια, αλλά πάλεψε, πίεσε και κέρδισε εντυπώσεις και εμπειρίες κυρίως και θα δούμε τι μπορεί να καταφέρει το Σάββατο στο Καραϊσκάκι. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής. Όφη Απόλλωνος Σμύρνης στις 3, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στις 5:15, την ίδια ώρα και το παιχνίδι Παζιάννα Λαμία και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7:30, ενώ η 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 7:30 με το παιχνίδι του Πανετολικού με την ΑΕΛ. Μάλιστα. Αυτά είναι και τα παιχνίδια της επόμενης 11ης αγωνιστικής. Όμως είναι η ώρα να σχολιάσουμε λίγο έτσι το παιχνίδι που καθοριστική στιγμή του αγώνα για μένα θα τα πούμε και με τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΠαΕΒΟΛΟΣ, τον Μάνο Παναγιωτόπουλο, που θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά στο τηλέφωνο ζωντανά από την Ριζούπολη. Καθοριστική στιγμή του αγώνα λοιπόν ήταν για μένα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης και ενώ το σκορ ήταν στο 0-0 έγινε μια ξεκάθαρη πεντακάθαρη φάση. Θα τη δούμε και σε στιγμιότυπα αργότερα. Ένα χέρι μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα. Ο διαιτητής Κουτσιάφτης έδειξε κόρνερ ενώ όλοι πιστεύαμε μετά από έντονες διαμαρτυρίες ότι θα συμβουλευόταν το βάρη, θα πήγαινε να δει και ο ίδιος τη φάση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, επέμενε στην απόφασή του και καταλόγησε κόρνερ προφανώς μετά από συνεννόηση του ΒΑΡ. Ένα πέναλτι που αν δινόταν, ίσως να μην μιλούσαμε και για αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρεις πώς θα ερχόταν, ναι. Κανείς δεν ξέρει πώς θα ερχόταν και τι κατάληξη θα έχει το πέναλτι. Εμείς μιλάμε τώρα για τη φάση που δεν δόθηκε το πέναλτι. Που για μένα όπως το είδα δεν ξέρω τι έχεις δει στη Φιλίσσα. Ήταν ξεκάθαρο, έτσι. Πιστεύω για τους περισσότερους, ναι. Ή μάλλον για όλους. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσουμε κάποιον και θα μας πει ότι δεν ήταν πέναλτι. Εντάξει, ωστόσο έτσι έκρινε ο διαιτητής, έτσι έκανε. Από εκεί και πέρα, ένας απίστευτος αγώνας, μια εμφάνιση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο πιο πολύ. Πάνω που ισορρόπη, γιατί είναι αλήθεια ότι στην αρχή του παιχνιδιού ο Απόλλωνας είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Πάμε όμως τώρα, έχουμε τον Μάνο Παναγιωτόπουλο, νομίζω, στην τηλεφωνική γραμμή, ζωντανά από την Ριζούπολη. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Τι γίνεται τώρα, πώς ήρθε αυτό το παιχνίδι σήμερα, τι τρελό παιχνίδι ήταν αυτό, τι πέναλτι δεν δόθηκε που όπως τότε με εμείς από την τηλεόραση ήταν πεντακάθαρο και από εκεί και πέρα άλλαξε όλο το παιχνίδι και αυτό το 3-0 έγινε 3-3. Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, από τα 15 μου έτσι συστηματικά. Είναι από τις λίγες φορές που δεν ξέρω αν θα πρέπει να στεναχωρηθώ για το σημερινό παιχνίδι ή να χαρώ. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να γελάσω με το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε μέσα σε 40 λεπτά ο Τράχοντρα να γυρίσει το 3-0 για να το κάνει 3-3
ή να στεναχωρηθώ που για 50 λεπτά δεν υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτή η ομάδα. Και κατάφερε, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, να δεχθεί 3 γκολ από τον Απόλλωνα, χωρίς, θέλω να υποτιμήσω φυσικά την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα, αλλά δεν γίνεται αυτή η ομάδα να δέχεται 3 γκολ σβηστά από τον Απόλλωνα. Και στο 3-0 ο Σάκης ο Καραφέλης να σώνει και άλλα 1-2 γκολ, και που θα μπορούσε δηλαδή να μην, θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για μια συντριβή. Για μια συντριβή. Λοιπόν, πραγματικά σου μιλάω, Άκη και Φιλίτσα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ. Κοίτα, μετά από ένα 3-0 νομίζω ότι εντάξει, είναι λογικό να. Εγώ χαρούμενος είμαι πάντως, γιατί η ομάδα αντέδρασε, έτσι, έστω και σε μια κακή μέρα έτσι όπως ξεκίνησε, έδειξε χαρακτήρα. Και δεν έφυγε με άδεια χέρια, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, παθολογικά ναι, okay. Αλλά η εικόνα της ομάδας από το 50 λεπτό και μετά δείχνει ότι έχασε μόνη της το παιχνίδι. Έχασε μόνη της τη νίκη. Δηλαδή, όταν αποφάσισαν οι παίκτες της ομάδας να παίξουν ποδόσφαιρο, έδειξαν ποιοι πραγματικά είναι. Έδειξαν χαρακτήρα, έδειξαν ποιότητα, έδειξαν αποφασιστικότητα, έδειξαν θέληση, αλλά δεν πρέπει να διαγράψουμε σε καμία περίπτωση το πρώτο 50 λεπτό. Εγώ στο φετινό Βόλο δεν θυμάμαι τόσο κακό 50 λεπτό φέτο. Ακόμα και η βαριά ήττα από το Νόφι, ακόμα και ήττα από τον Άρη, σε οποιοδήποτε παιχνίδι, τόσο κακό διάστημα 50 λεπτό δεν έχω ξαναδεί. Εγώ θα μου πείτε, στέκεσαι μετά από το 3-3, στέκεσαι στο πρώτο 50 λεπτό και δεν στέκεσαι στο δεύτερο, ας πούμε στο τελευταίο 40 λεπτό. Ναι, στέκομαι σε αυτό, διότι θεωρώ ότι με βάση την εικόνα της ομάδας από το 50 και μετά, στο τέλος, στο μυαλό μου έχω ότι ο Βόλος σήμερα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μάνο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που θα το είχαν. Και εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τον Απόλλωνα, ούτε και έχουμε κάτι με την συμπαθής ομάδα της Ριζούπολης, αλλά πραγματικά ο Βόλος θα το είχαν μόνος στο παιχνίδι. Ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Μα δεν υπήρχε στο πρώτο 50 λεπτό. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ήταν τρίβα με τα μάτια μας. Δεν γινόταν. Δεν υπήρχαμε πουθενά. Δεν λειτουργούσε τίποτα σωστά στο πρώτο 50 λεπτό. Ένας βέβαιος. Ας πούμε λοιπόν ότι κρατάμε την αντίδοση, κρατάμε την πολύ καλή εικόνα της ομάδας από το 50 και μετά, κρατάμε τα 3 γκολ και την ισοπαλία και προχωράμε. Βέβαια. Μάνο, έχουμε να πούμε κάτι εκεί στην ομάδα από την... από τον κύριο Κουτσιάφτη σε αυτή την αιμονή του, δεν ξέρω πώς έγινε στη φάση του πέναντι, στο 35. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Εγώ προσωπική άποψη δεν έχω, με ποια έννοια, ότι δεν έχω δει τη φάση ούτε σε ένα replay. Παρά μόνο στη ροή του αγώνα. Από τη ροή του αγώνα, εγώ που ήμουν στον πάγκο, θεωρώ ότι είναι πέναντι. Προσέξτε. Δεν μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, διότι δεν έχω δει τη φάση ούτε σε ένα replay. Και εδώ θέλω τη δική σας βοήθεια. Υπάρχει βέβαια το VAR. Υποτίθεται, σίγουρα η φάση εξετάστηκε από το VAR. Και είπανε ο βαρίστας με τον διαιτητή ότι δεν επέναντι. Όμως, εγώ από τη ροή του αγώνα καταλαβαίνω, θεωρώ ότι είναι καθαρό χέρι και έπρεπε να δείξει πέναντι. Αυτό δείχνει και η κάμερα, Μάνο, που το είδαμε και εμείς, ότι η μπάλα πήγε στο χέρι του παιχτή του Απόλλωνα. Πήγε μόνο στο χέρι ή πρώτα σε σώμα και χέρι? Αυτό το κοίταξα και εγώ, αυτό κοιτάξαμε. Στο χέρι είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Και θα το δούμε πάλι τώρα, μετά στα αιχμιότητα. Και εγώ τώρα αυτό που θα πω είναι αν. Εάν και εφόσον. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ. Εάν και εφόσον είναι μόνο χέρι και δεν είναι στο σώμα και μετά στο χέρι κτλ., θεωρώ ότι μιλάμε για αλλήλος αποτελέσματος, διότι αυτή η φάση είναι στο 0-0. Εάν δοθεί το πέναλτι είναι άλλο παιχνίδι και θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε διαφορετικά. Επαναλαμβάνω όμως,
ούτε σε ένα replay. Για να έχω άποψη, και η άποψή μου στηρίζεται μόνο στη ροή του αγώνα, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω και να πω κάτι που μπορεί να είναι και λάθος. Λέω, εάν είναι πέναλτι, τότε μιλάμε για μια λίγος αποτέλεσμα. Εμένα πάντως, Μάνο, μου κάνει και εντύπωση που ο κύριος Κουτσιάφτης δεν πήγαινε το δίκιο έτσι, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση πέναλτι, ένα χέρι. Να σου πω πάνω σε αυτό, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για το γιατί δεν πήγαινε ο διαιτητής. Ο διαιτητής παίρνει μια απόφαση. Θεωρεί λοιπόν στη ροή του αγώνα ότι δεν είναι πέναλτι. Αυτή η φάση εξετάζεται από το ΒΑΡ. Εάν ο βαρίστας που στο σημερινό αγώνα ήταν ο Κοτσάνης από τη Δράμα, εάν ο βαρίστας του πει δεν είναι πέναλτι, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ο διαιτητής να πάει στο ΒΑΡ. Εάν ο βαρίστας του πει ναι, μπορεί να είναι πέναλτι, έλα να το δεις, τότε και μόνο θα πάει στο ΒΑΡ. Που σημαίνει, για να μην πάει σήμερα ο Κουτσιάφτης στο ΒΑΡ, σημαίνει ότι και ο βαρίστας του είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχει το ΒΑΡ, κρατάω μια επιφύλαξη και γι' αυτό λέω, εάν και εφόσον είναι χέρι ή και είναι πέναλτι, τότε μιλάμε για καθαρή αλλίωση αποτελέσματος. Γιατί όπως ήρθε το παιχνίδι, είδες από το χέρι αυτό που εκείνη την ώρα λίγο ο Βόλος άρχισε να φαίνεται και επιθετικά, έτσι, από το 30 και μετά. Ο Βόλος μπήκε στον αγώνα σήμερα μετά το 30. Όχι, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άλλο ναι. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σήμερα έχοντας στο μυαλό του να αμυνθεί, να δώσει χώρο στον Απόλλωνα να αμυνθεί, ώστε να καλύψει τέλος πάντων τα όποια κενά υπήρχαν, οι όποιες απουσίες, να μην φανούν μάλλον οι απουσίες, να δώσει χώρο, να αμυνθεί μαζικά και να ζητήσει κάτι στην αντεπίθεση. Αυτό, εκ του αποτελέσματος και εκ των υστέρων, αποδείχθηκε λάθος. Επαναλαμβάνω βέβαια εκ των υστέρων, γιατί μπορεί να ήταν διαφορετική η εξέλιξη του αγώνα και να λέγαμε τι πολύ και τι καλή απόφαση που πήρε το τεχνικό επιτελείο. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε λάθος. Θα πω ότι ο Βόλος μέχρι στιγμή σε όλα τα παιχνίδια το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας είναι το πρέσ. Σήμερα δεν ήταν αυτή η απόφαση. Μιλάμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο για μια λάθος προσέγγιση στο παιχνίδι, έτσι μόνο. Εκ των. Πώς το λένε, εκ του αποτελέσματος. Βέβαια. Μπορεί η σκέψη να ήταν λογική. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα φάνηκε ότι δεν του βγήκε όμως. Γιατί ο Βόλος δεν ξέρει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Από κάτι, επειδή αυτή τη στιγμή είναι στο γήπεδο και είναι εύκολο να μιλήσουμε σε 2 λεπτά, να με ξανακαλέσετε. Βεβαίως. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να με φωνάζει για κάτι σημαντικό. Βεβαίως, και σε 2 λεπτά ξανά μαζί. Βεβαίως. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε πάλι τον Μάνο Βαναγιωτόπουλο. Είπαμε, είναι ζωντανή εκπομπή. Αν έχουμε τα στιγμιότυπα, να δούμε και πάλι αυτή την περίπτωση που εγώ πιστεύω ήταν πέναλτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα. Ντομίνγκες. Για τον Ιωαννίδη, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Πέρασε ο Ιωαννίδης, θέλει να φέρει την μπάλα για να εκτελέσει η ευκαιρία. Χάθηκε, βγήκε ο Γκαραβέλης και έσωσε η φάση. Δεν έχει τελειώσει για τον Απόλλωνα. Τελειώνει τώρα στο 6. Ξανά η φάση με τον Ιωαννίδη να κάνει εξαιρετική δουλειά. Center 4, να κινείται, να βγάζει την κατάλληλη στιγμή. Την πάσα για τον Μπετινέλη που δεν μπορεί να νικήσει τον Γκαραβέλη. Πάλι Μπρούσιτς. Χουχούμης. Καλή συνεργασία με Ιωαννίδη να παίρνει μπάλα. Περιμένει ο Μπαξεβανίδης. Η ευκαιρία, η μπάλα out. Στο 31, πάρα πολύ κοντά στον γκολ η ελαφρά ταξιαρχία. Τεράστια ευκαιρία χαμένη από τον Μπαξεβανίδη. Ο Μαξεβανίδης έχει μείνει αρκετές φορές μόνος του, δεν έχει πάρει μπάλα. Ο Ιωαννίδης είναι το έμβολο στην καρδιά της περιοχής και τώρα ελέγχει ξανά και βγάζει εξαιρετική πάσα και νέα ευκαιρία που δεν έρχεται γκολ. Δεν μπορεί ο Ισρακόλ
Γίνεται η κόντρα, μπλοκάρει ο Καραβέλης στο 33. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Διαμαρτυρίες των παικτών του Βόλου για χέρι. Κόρνερ νομίζω, όπως λέει ο Κουτσιάφτης. Κάθε φάση μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει λόγος για τέτοιες διαμαρτυρίες. Κάθε φάση που δημιουργείται μέσα στην περιοχή ελέγχεται από το VAR. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να γνωρίζουν για την πιο ομαλή διεξαγωγή όλων των αγώνων. Η φάση θα ελεγχθεί, αν υπάρχει κάτι μεμπτό, τότε αυτό θα δοθεί στο 36. Απομάκρυνση της μπάλας από τον Ισρα Κόλ στο τέλος. Η φάση ξανά εδώ. Μπάλα έχει βρει στο αριστερό του χέρι. Αναμένουμε την απόφαση του Κουτσιάφτη, ο οποίος λέει κόρνερ. Με Ισρα Κόλ τώρα και τον Απόλλωνα να θέλει να βγει μπροστά και να έχει Χουχούμη και Ιωαννίδη και Μπετινέλη και Τσιλούλη στην περιοχή. Μια καλή πάσα χρειάζεται και το γκολ. Στο 43 δεν θα μετρήσει γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside. Το γκολ από τον Τσιλούλη. Και η φάση τώρα του γκολ. Το VAR λέει γκολ λοιπόν. Είναι γκολ 1-0 για τον Απόλλωνα. Σωτήρης Τσιλούλης σημειώνει το δεύτερο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα. Η ελαφρά δαξιαρχία βρίσκει γκολ λίγο πριν βγει το πρώτο ημίχρονο και παίρνει κεφάλι στο σκορ. Σπάει μπάλα για Τσιλούλη ο Ιωαννίδης και παίρνει θέση στην περιοχή. Ανέβηκε ο Μπαξεβανίδης, ο Ιωαννίδης κρατάει, συγκλίνει, βγάζει πάσα, εξαιρετική η ευκαιρία, το πλασέ, χάθηκε η ευκαιρία από τον Μπετινέλη. Στο 47, πολύ κοντά στο 2-0 ο Απόλλωνας. Τι χάνει ο Βραζιλιάνος. Η Στρακόλ στην εκτέλεση είναι καλή. Η κεφαλιά του Ιωαννίδη πάλι δεν θα μπει η μπάλα στα δίκτυα. Θα μπει τώρα με τον Μίγκες στο 48. Νωρίς η ελαφρά δαξιαρχία παίρνει γκολ και σφραγίζει την αγωνιστική της κυριαρχία που συνεχίζεται και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κεφαλιά του Μπετινέλη. Τσιλούλης πέρασε μπάλα από πάνω του. Πέρασε ο Μπετινέλη, ανατράπηκε από τον Δημόπουλο. Πέναλτι στο 54 για τον Απόλλωνα. Τα βήματα του Βραζιλιάνου, η εκτέλεση, το πιάσε ο Καραβέλης, δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα στα δίκτυα. 3-0 στο 55 ο Απόλλωνας. Καραβέλης κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο Τωμάς Τζαγκουαρί Μπεμπετινέλη με δεύτερη προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και κάνει το 3-0 για την ελαφρά ταξιαρχία. Μαρτίνες θα επιστρέψει στον Ίνι, όχι, κρατάει, κάνει κίνηση ο Φεράρι, η πάσα είναι καλή, ο Σλίφκα ελέγχει, η σέντρα, η κεφαλιά στα δίκτυα. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Τάσο Δουβίκα στο 60. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι το πέμπτο γκολ του νεαρού επιθετικού στο φετινό πρωτάθλημα. Μια υπέροχη κεφαλιά, εξαιρετικό τελείωμα. 3-1 ο Βόλος. Νίνης, όμορφα με Φάλτσο, η πρώτη κεφαλιά, η ευκαιρία, η μπάλα στα δίκτυα. 3-2. Έρχεται το γκολ από τον Μπαρτόλο στο 79. Ο Βόλος ξαναμπαίνει στο μάτς. Δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου τις ψηλές μπάλες στο πρώτο ημίχρονο. Το κάνει με τον καλύτερο τρόπο στο δεύτερο. Ελέγχει ο Γουάρντα. Θέλει να βγάλει τη σέντρα και το κάνει. Η μπάλα πέρασε από όλους. Η ευκαιρία για το 3-3 έγινε. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κολόμπο. Γυρίζει το μάτς από 3-0 ο Βόλος. Καταπληκτικό παιχνίδι στο Γιώργος Καμάρας. 6 γκολ. Τα 3 του Βόλου με ανατροπή. Απαντάει στο 3-0 του Απόλλωνα. 3-3 με Κολόμπο.
ματσάρα είδαμε. Τι ματσάρα είδαμε. Όλη η ένταση αποτυπωμένη στην αντίδραση του Γουάρντας. Το πρόσωπο του Γουάρντα γραμμένα πολλά συναισθήματα. Μάλιστα, λοιπόν. Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι thriller έτσι όπως εξελίχθηκε και ίσως ο Απόλλωνας μετά το 3-0 και βάσει της εικόνας που έδειξε και ο Βόλος να πίστεψε στη νίκη, έτσι φίλησα. Δεν είναι και λίγο να προηγήσει με 3-0, ε? Εννοείται ότι δεν είναι λίγο να πριν συνεχίσουμε γι' αυτό. Για τα έπειτα από τα 3 γκολ που έβαλε, να πούμε ότι τώρα για αυτούς που δεν είχαν δει και είδαν πιο αναλυτικά, καλύτερα τη φάση εκείνη του πέναλτι, μπορούν να καταλάβουν ότι τελικά ήταν πέναλτι. Η επίμαχη φάση έτσι, του 35. Αυτό ακριβώς, να το διαπιστώσουν και μόνοι τους για να το λήξουμε αυτό το θέμα, ότι ήταν πέναλτι, δεν δόθηκε και πάμε παρακάτω. Η μπάλα πήγε ξεκάθαρα στο χέρι του παίκτη του Απόλλωνα, του Κόλλα, αν δεν κάνω λάθος. Χωρίς να, γιατί υπάρχει ο κανονισμός ότι αν χτυπήσει στο σώμα του ή στο πόδι του, είναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Τώρα όμως δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Πάμε όμως Μάνο Παναγιωτόπουλο, πάμε Ριζούπολη και στον Μάνο. Έλα Μάνο. Ναι, ζητώ συγγνώμη για πριν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο δύσκολη κατάσταση τώρα εδώ. Λοιπόν, να σε πληροφορήσω γιατί είδαμε τα στιγμιότυπα ότι είναι στο χέρι του παίχτη του Απόλλωνα η μπάλα, καθαρά έτσι. Σ' άκουγα, ναι. Εντάξει. Θα πω λοιπόν ότι μιλάμε για μία αλλίωση αποτελέσματος καθαρά. Και θα πω ότι για ένα ακόμη παιχνίδι η ομάδα έχει κακή διαιτησία. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Και εμένα εδώ, όχι ότι ο διαιτητής ήταν καλός σε όλο τον υπόλοιπο αγώνα, απλά στέκομαι σε αυτή τη φάση που τι άλλο είναι καθοριστική έτσι. Στο 0-0 αν δεν σου δώσει πέναλτι ή να αλλάζει όλος ο αγώνας. Και η μεγάλη απορία είναι και με τους Μαρίσες τώρα όμως, έτσι. Εντάξει, ο Κουτσιάδης δεν το δίνει. Στο ΒΑΡ τι κάνουν εκεί απάνω. Τώρα θα σου έλεγα τι κάνουν στο ΒΑΡ, αλλά... Μην το πεις, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα, εντάξει. Ας μην το πούμε. Ξέρω, παιδιά, τι κάνουν στο ΒΑΡ. Αφήστε να δούμε, γιατί και εγώ είμαι περίεργος, να δω τι θα πει αύριο και ο Κλάντεμπερ, έτσι. Βεβαίως. Για αυτή τη φάση. Φέτος με τη διαιτησία τα έχουμε δει όλα. Φέτος με τη διαιτησία τα έχουμε δει όλα. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε για τα επόμενα βραβεία. Εντάξει, τώρα σου ξεχάσουμε, πάει τελείως με αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι σημαντικό. Γιατί λέμε τώρα για τα πρώτα 50 λεπτά, τα πρώτα 60 λεπτά ότι η ομάδα δεν βλεπότανε. Δεν πρέπει όμως να μηδενίσουμε και όλη την προσπάθεια της ομάδας. Και σήμερα την προσπάθεια της ομάδας στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και συνολικά το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα είναι με 13 βαθμούς στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Όπως Μάνο, να επισημάνουμε ότι εγώ δεν νομίζω, ή θα είναι πολύ δύσκολο να δούμε μια ανάλογη ανατροπή από οποιαδήποτε ομάδα. Το να χάνεις 3-0 στο 60 λεπτό και να ισοφαρίζεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την προηγούμενη εβδομάδα, μετά το παιχνίδι με τον Όφιο που η ομάδα ιτήθηκε με το Μαρί 4-1, έλεγα ότι σε αυτό το παιχνίδι με τον Απόλλωνα η ομάδα θα δείξει το μέταλλό της. Θα δούμε το χαρακτήρα της ομάδας. Θα δούμε αν αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει ψηλά ή όχι. Γιατί για να φτάσεις ψηλά δεν αρκεί να έχεις καλούς παίχτες και καλή ομάδα. Πρέπει να έχεις και μέταλλο και μέταλλο νικητή. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, όσο κακή ήταν η ομάδα στο σημερινό παιχνίδι, στο διάστημα τέλος πάντων που ήταν κακή ομάδα, αν μη τι άλλο έδειξε ότι αυτή η ομάδα διαθέτει μέταλλο νικητή. Έδειξε χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που θα μπορούσαν να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Και να σου πω και τι, αν είχε και άλλα 5 λεπτά, θα βλέπαμε και, μπορεί να βλέπαμε και τέταρτο γκολ. Αυτό θα έλεγα τώρα, Μάνο. Ότι λίγο ακόμα χρόνο να έχει ο Βόλος, είμαι σίγουρος θα διεκδικούσε τον γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ακριβώς. Μάνο, ακριβώς. Θέλω τη δική σου γνώμη για το γιατί πιστεύεις η ομάδα έχασε αυτά τα 50 λεπτά στην αρχή, αφού βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί, αν θέλει, να κάνει και την ανατροπή και το βλέπουμε. Γιατί αυτά τα 50 λεπτά ήταν έτσι, τι πιστεύεις εσύ πάντα. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Τι να σας απαντήσω εγώ.
Νομίζω ότι, ότι αν κάποιο πρέπει να απαντήσει αυτό, είναι οι ίδιοι παίκτες. Εγώ τι να σα απαντήσω. Εμείς ήμασταν στον αγώνα και τρίβαμε τα μάτια μας από αυτό που βλέπαμε. Δεν μπορούσα, εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να πιστέψω αυτή την εικόνα της ομάδας. Έλεγα δεν είναι αυτός ο Βόλος, είναι κάτι άλλο. Μα έδειξε ότι δεν είναι αυτός ο Βόλος, το έδειξε το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν ξέρω πώς το κατάφεραν από τη στιγμή που δεν είναι τέτοια ομάδα ο Βόλος. Δεν είναι τέτοια ομάδα. Είναι η κακιά στιγμή, η κακιά ημέρα. Το θέμα είναι, παιδιά, όμως, ότι από τη στιγμή που ο Βόλος αρχίζει και φαίνεται επιθετικά, γίνεται η φάση του πέναλτι που δεν του δόθηκε, δέχεται ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Και εκεί του κόβονται τα πόδια, έτσι. Για να το πάμε και λίγο στο ψυχολογικό κομμάτι, ας πούμε. Αφού γλίτωσε όλες τις άλλες φάσεις, ας πούμε, έτσι. Ναι, το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι έχουμε φτάσει, γιατί και αυτό είναι μια σύμπτωση επαναλαμβανόμενη. Και λένε ότι η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός. Συνέχεια ο Βόλος κυνηγάει το σκορ. Δεν γίνεται. Μία, δύο, τρεις, δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια, με εξαίρεση τον Ατρόμητο, στη Λαμία που προηγήθηκε. Στη Λαμία, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια κυνηγάει το σκορ. Κυνήγαγε το σκορ με τον Άρη, κυνήγαγε το σκορ με τον Μπας Γιάννα, κυνήγαγε το σκορ με τη Λάτση, κυνήγαγε το σκορ με τον Παναθηναϊκό, κυνήγαγε το σκορ σήμερα, κυνήγαγε το σκορ με τον Όφη. Δεν γίνεται συνέχεια να κυνηγάει το σκορ. Αυτό βέβαια δεν είναι, ξέρεις, ούτε δουλειά δικιά μας, ούτε δουλειά των δημοσιογράφων, ούτε δουλειά. Είναι δουλειά του τεχνικού επιτελείου και των ποδοσφαιριστών να βρουν τι φταίει για αυτό το πράγμα. Σίγουρα και κάτι γίνεται, κάτι φταίει, έτσι, οπωσδήποτε. Να κυνηγήσει, δεν αυτό λέω. Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση. Σε κάθε μάτς κυνηγάμε το σκορ. Έτσι, για να κάνουμε και την αυτοκριτική δηλαδή της ομάδας. Ναι για τη διαιτησία, ναι για όλα τα άλλα, αλλά αυτή είναι μια αλήθεια όμως που πρέπει να την κοιτάξει ο Αγχελόπεθ. Τι να πω. Τι να πω. Γιατί έχει και δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας, δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθεί ο Βόλος. Πρέπει να βρει και πάλι τα πατήματά του, να επιστρέψει σε μια αγωνιστική... Εντάξει, εγώ παιδιά θα σας πω κάτι. Και για να τελειώσουμε. Λοιπόν, για να τελειώσουμε και με αυτό το θέμα. Κρατάμε τα τελευταία λεπτά. Κρατάμε το πολύ κακό διάστημα της ομάδας και κρατάμε και τη διαιτησία, η οποία για ένα ακόμα παιχνίδι ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής. Δυστυχώς. Λοιπόν, και επειδή έχω τώρα και τελευταία πληροφόρηση, μια πληροφόρηση της τελευταίας στιγμής, ο πρόεδρος της ομάδας και δήμαρχος έχει ήδη επικοινωνήσει με τον κύριο Κλάτεμπερ, ο οποίος τον έχει ενημερώσει ότι ήταν ένα και τα καθαρό πέταλι. Ορίστε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε, όσο και αν δεν μας άρεσε αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι διαιτητές κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι. Μπαίνει ο άνθρωπος αυτός, μπήκε τώρα να διαμορφώσει αποτέλεσμα. Δεν όταν δεν δίνει ξεκάθαρα αυτό το πέναλτι. Θα αλλάξει κάτι. Το βάρα απλά θα δείξει τη φάση ξανά στο διαιτητή. Αν ο διαιτητής δεν θέλει να το δείξει, δεν πάει να έχει βάρ και ό,τι θέλει. Δεν ήθελε να το υποδείξει. Μάλιστα. Ένα πέναλτι Mars που λέμε στην καθημερινή. Δυστυχώς. Όπως φαίνεται, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Εντάξει, Μανώ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Να σε καλά, Μάνο. Καλό βράδυ. Χαιρετώ. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Μάνος Παναγιώτοπουλος και η ενημέρωση της τελευταίας στιγμής ήταν ότι υπήρχε μια επικοινωνία του Προέδρου του κ. Μπέου με τον Αρχιδιετή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κ. Κλάτεμπεργκ, που επιβεβαίωσε ότι είναι πέναλτι. Το επιβεβαίωσε, βέβαια, βλέπουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια ότι γίνεται κάτι παρόμοιο. Ουσιαστικά ο Βόλος, να το βάλω σε εισαγωγικά, βρίσκει το δίκιο του. Τα υπόλοιπα παιχνίδια του Βόλου, λες τώρα. Του Βόλου, ναι. Βρίσκει το δίκιο του στο ότι η διαιτησία. Τι να το κάνεις, αυτό ακριβώς. Τι να το κάνεις. Ο αγώνας τελείωσε. Πέρασε η φάση του πέναλτι και δεν δόθηκε. Και βλέπουμε ότι σε κάθε αγώνα αυτό είναι επαναλαμβανόμενο. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί αυτό και πόσο ο Βόλος θα. Εντάξει, όπως είπαμε. Θα βρίσκει την.
το κουράγιο και τα ψυχικά αποθέματα για να αντιμετωπίζει και τις διαιτησίες αυτές που τις έχει σχεδόν σε κάθε αγωνιστική. Είπαμε ότι πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του ο Βόλος, πρέπει ο Άγχελ Λόπεθ και οι παίκτες να κοιτάξουν αυτό το πράγμα, γιατί βεβαίως και δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα συνέχεια βρίσκεται πίσω στο σκορ και συνέχεια κυνηγά το αποτέλεσμα, και αυτό είναι ψυχοφθόρο και δεν θα βγαίνει σε κάθε παιχνίδι αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και αυτό το θέμα με τους διαιτητές. Ξεκάθαρο σήμερα, το είδατε και εσείς εδώ, δεν είναι να υπερβάλλουμε έτσι σε καμία περίπτωση, αλλά είδε όλος ο κόσμος, είδε όλη η Ελλάδα τι έγινε σήμερα στη Ρίζα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα από το παιχνίδι αυτό και γενικά να δούμε και τι έγινε σε αυτή την 10η αγωνιστική της Super League. Είμαστε όλοι διαφορετικοί, ιδιαίτεροι, ξεχωριστοί. Γιατί να έχουμε το ίδιο πρόγραμμα ενέργειας και όχι κάτι που να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε ενός από εμάς. Νέα προγράμματα Volton Unique. Flexi, flat και free. Γιατί είναι πιο έξυπνο να έχεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει. Βρες τι τύπος Volton είσαι στο 11300, στα καταστήματα Volton και στο volton.gr. Volton. Καθαρά και έξυπνα. Η οικογένειά μας έχει μεγαλώσει με την παράδοση και τις αξίες που κληρονόμησε. Δεμένη με τη φύση και τις ρίζες μας. Φροντίζουμε τη γη μας και εκτιμάμε το κάθε δώρο που μας χαρίζει απλόχερα. Εμείς, οι άνθρωποι αυτού του τόπου, έχουμε μάθει να επιλέγουμε αλλά και να προσφέρουμε το καλύτερο για την οικογένειά μας. Αυτές τις αρχές έχουμε κρατήσει μοιράζοντας τα αγαθά του τόπου μας. Γιατί ο συνεταιρισμός είναι μια οικογένεια. Η δική μας οικογένεια. Το δικό μας γάλα. Το δικό μας συνεταιριστικό. Από την Ευόλ. Joker.gr. Παίζεις Joker online για το jackpot τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ από το κινητό ή τον υπολογιστή σου. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Μάλιστα, επιστρέψαμε από τα απαραίτητα διαφημιστικά, η ώρα του Βόλου. Θυμίζω το 3-3 που έκανε η ομάδα στην Ριζούπολη. Πάμε να θυμίσουμε όμως και το διαγωνισμό, φίλες. Πάμε να δούμε τον διαγωνισμό για όσους δεν προλάβατε να δείτε στην έναρξη της εκπομπής τη νέα μας ερώτηση. Ο διαγωνισμός είναι για να κερδίσετε μια εμφάνιση του Βόλου.
Και για να διεκδικήσετε την εμφάνιση, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook η ώρα του Βόλου, να απαντήσετε σωστά σε μια ερώτηση, στην ερώτηση που έχουμε ακριβώς από κάτω, με μήνυμα στο inbox και να, έτσι να μπείτε στην κλήρωση. Η ερώτηση είναι ποιοι δύο παίκτες του Βόλου βρίσκονται στην ομάδα από την πρώτη χρονιά. Να θυμίσουμε ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή που είναι στις 21 Δεκεμβρίου. Έτσι, λοιπόν, μπαίνει ο κόσμος στη σελίδα μας στο Facebook, από όπου αν μεταδίδεται και ζωντανή η εκπομπή, πέρα από την TRT και το Βόλου TV, η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανή από την σελίδα της ΠΑΕ, έτσι, την επίσημη σελίδα της ΠΑΕ, και την σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, θυμίζω το 3-3, το αποτέλεσμα που αναλύσαμε και με τον Μάνο Παναγιωτόπουλο, το πώς ήρθε ένας ανεξήγητα κακός Βόλος, προσέγγισε λάθος το παιχνίδι θέλοντας να καλύψει τις όποιες απουσίες, πήγε να παίξει ένα παθητικό ρόλο, φαίνεται όμως ότι η ομάδα αυτή δεν έχει δημιουργηθεί να παίζει αυτό το παιχνίδι, ξαναπαίζει ποδόσφαιρο κατοχής, έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει και την ξέρουμε. Πήγε να το πληρώσει αυτό, δεν υπήρχε σχεδόν μέσα στο παιχνίδι. Ο Σάκης Καραβέλης κράταγε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ομάδα όρθια στο 0. Ήρθε αυτή η φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε από τον κύριο Κουτσιάφτη. Δεν ξέρω την επικοινωνία με το ΒΑΡ και φαντάζομαι ότι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η ανάλυση που κάνει ο Άγγλος αρχιδιευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο κύριος Κλάντεμπεργκ, με τον οποίο θυμίζω η τελευταία ενημέρωση, όπως μας είπε και ο Μάνος Παναγιωτόπουλος από την Ζούπολη που τον είχαμε τηλεφωνικά ζωντανά, μας ενημέρωσε λοιπόν ότι ήδη έχει επικοινωνήσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος, ο κ. Αχιλλέας Μπέος, με τον αρχιδιευτή, τον Βρετανό αρχιδιευτή, τον κ. Κλάντεμπεργκ, ο οποίος παραδέχτηκε μέσω της... παραδέχτηκε ότι ήταν πέναλτη η φάση και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Το είδατε κι εσείς, έτσι. Δεν χωρά καμία αμφισβήτηση. Ακριβώς, ήταν ξεκάθαρο και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι σε κάθε εκπομπή κάτι υπάρχει με τη διαιτησία, κάτι γίνεται. Κάτι θα έχουμε να ασχολούμαστε. Έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε σαν κάτι φυσιολογικό, δηλαδή είναι κάτι που περιμένουμε σε κάθε αγώνα να δούμε. Εντάξει, δεν είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε. Γιατί το ξέρεις. Εγώ βλέπω ότι το φαινόμενο δεν μειώνεται, έτσι. Δηλαδή και πέρα από το πέναλτι, αυτό που είπε με τον Μάνο, που δεν δόθηκε, ήταν το αποκορύφωμα το πέναλτι. Το είδαμε και στη διάρκεια του αγώνα, ότι ο Βόλος πραγματικά μάτωνε για να πάρει ένα φάουλ. Και ειδικά και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε μειώσει η ομάδα, έξω από την περιοχή, ήταν 2-3 περιπτώσεις που έκλεισε τα μάτια ο κ. Κουτσιάφτης. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έρχονται δύσκολα παιχνίδια, μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι. Βέβαια, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας, δύο συνεχόμενα παιχνίδια που θεωρώ ότι πρέπει ο Βόλος να δώσει αρκετή προσοχή. Ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πολύ σημαντικό παιχνίδι, και το επόμενο με τον Αστέρας Τρίπολης την Τετάρτη. Βέβαια, βέβαια, να πούμε, Φιλίτσα, ότι σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, δεν είναι από αυτά, ας πούμε, που βγει το πρόγραμμα και τα τσεκάρουμε, έτσι, πίσω ότι εδώ παίρνω βαθμούς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Οπότε η ομάδα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, χωρίς φόβο που λέμε, αλλά με πολύ πάθος, έτσι. Κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να επιστρέψει και να έχει μία εμφάνιση όπως είχε και στους πρώτους αγώνες. Ο Βόλος έδειξε στους πρώτους αγώνες ότι μπορεί, ότι έχει φτιάξει μία ομάδα που έχει δημιουργηθεί για να κερδίζει, για να πετύχει φέτος κάτι πολύ όμορφο στο πρωτάθλημα. Τον είδαμε σε πολύ υψηλές θέσεις και φυσικά αυτό είναι που θέλει. Παραμένει σε υψηλές θέσεις. Παραμένει και αυτό είναι που θέλει να συνεχίσει να βλέπει και ο κόσμος. Και αυτό μας παραξένεψε αυτή η εικόνα του δηλαδή. Έτσι. Και αυτή η. Τονίζω ότι πάλι λάθος προσέγγιση στο παιχνίδι. Ακριβώς και είναι τώρα. Το λέω και το ξαναλέω. Θέλει πολύ προσοχή. Έχει τώρα δηλαδή το Σάββατο παιχνίδι, την Τετάρτη και την Κυριακή. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Είναι συνεχόμενα. Είναι στο Καρασκάκι ο Ολυμπιακό. Μετά πηγαίνει να παίξει το εξαναβολή σε αυτό που δεν έπαιξε στην Τρίπολη με τον Αστέρα λόγω του κορονοϊού, νομίζω ήταν έτσι.
Είναι σήμερα η πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Πάει το Σάββατο στο Καρασιάκι και μεσοβδόμαδα θα πάει και στην Τρίπολη να παίξει. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και θετικό. Να είναι θετικό εννοώ ότι θα έχει μια καλή αγωνιστική δράση. Οπότε ίσως και θέλουμε κιόλας να μπει στα δεδομένα πριν του κορονοϊού, πριν αυτός ο ιός χτυπήσει και την ομάδα. Χτυπήσει και την ομάδα που είχαμε να τη δούμε ουσιαστικά 23 ημέρες μέσα στο γήπεδο. Ήταν το Πετρελαιόπουλο με τη Λάρισα. Ήταν μετά η Εθνική που ακριβώς έπαιζε. Στο Πανθεσσαλικό την περασμένη Δευτέρα, στο παιχνίδι με τον Όφη που υπήρχαν πολλές απουσίες, ήρθε και η αποβολή που ήρθε και έδεση που λέμε το γλυκό, στράβωσε από την αρχή τα στραβωτοκλίμα δηλαδή. Ήρθε αυτό το 1-4 που οπωσδήποτε ήταν μια μαγική εικόνα και ήρθε και η σημερινή εμφάνιση της ομάδας που έδειξε ότι αδίκησε τον εαυτό της, γιατί λίγο έλειψε να χάσει, έτσι μην ξεχνάμε ότι ισοφάρισε το 92. Και αυτό που είπε και ο Μάνος, ναι, ότι αν υπήρχαν 5 λεπτά ακόμη, ίσως να βλέπαμε και την νίκη, γιατί είδαμε στα τελευταία λεπτά ότι κυριαρχούσε ο Βόλος. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν το παιχνίδι. Ήταν μέσα στις φάσεις. Είναι αυτό που λέμε, το είχε το παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να συμβούν και η κακή ημέρα μέσα στο παιχνίδι είναι, αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι η συγκεκριμένη φάση που ήταν για μένα φάση του αγώνα στο 35ο λεπτό, γιατί πάνω από ο Βόλος φάνηκε ότι έβρισκε τα πατήματά του και συνερχόταν, έτσι, έκανε αρκετές επισκέψεις στα καρέ της ελαφράς ταξιαρχίας. Δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι και τονίζω, εντάξει, δεν το είδε ο Κουτσιάφτης, στο ΒΑΡ τι έγινε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και αυτό που θα μας απαντήσει ο κύριος Κλάτεμπεργκ, βέβαια. Περιμένουμε να βγουν στη δημοσιότητα οι διάλογοι του Κουτσιάφτη με τους διαιτητές ΒΑΡ. Να δούμε τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους και ο Κουτσιάφτης ήταν ανένδοτος στο να συνεχιστεί το παιχνίδι με κόρνερ και όχι με αυτό το πεντακάθαρο, τονίζω και πάλι πεντακάθαρο πέναλτι. Έτσι. Είναι μεγάλη απορία έχω και εγώ και φαντάζομαι και όλος ο κόσμος που παρακολουθεί αυτήν την εκπομπή και παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι. Αλλά να σταθούμε όμως και πάλι στο θετικό, γιατί εμείς κοιτάζουμε, είμαστε καλοί άνθρωποι, είμαστε θετικοί άνθρωποι και κοιτάζουμε το θετικό της όλης της ιστορίας και πώς ένα παιχνίδι από 3-0 γύρισε σε αυτό το 3-3 κάνοντας η ομάδα αυτή την επική θα την χαρακτήριζα ανατροπή, γιατί και με το πέναλτι αυτό που δεν δόθηκε, μην νομίζω ότι οι παίχτες είναι ρομπότ, έτσι, αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Είναι και ψυχολογικό το θέμα και εκεί που ήταν να δοθεί το πέναλτι δηλαδή και δεν τους το έδωσε, όχι μόνο πάνε με το 0-0 στα αποδυτήρια, δέχονται και τον γκολ στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τον προπονητή, δηλαδή αυτό το βλέπουμε, βλέπουμε ότι οι παίκτες αντιδρούν και δεν μένουν στο τόσο άσχημο και στο αποτέλεσμα. Ψυχολογικό κομμάτι, πέρα από το αγωνιστικό που ξέρουμε ότι ο Βόλος είναι καλή ομάδα. Πρέπει και ο Λόπεθ, πρέπει η ομάδα και οι παίκτες να αναλογιστούν ότι δεν είναι φυσιολογικό και θετικό για εκείνους πρώτα απ' όλα να δέχονται τόσα τέρματα και να αντιδρούν μετά. Πρώτη γκολ μάλλον, έτσι, να δέχονται πρώτη, γιατί τα τόσα τέρματα ξεκίνησαν με τον Όφη, έτσι, το 1-4. Ακριβώς, ήταν εντάξει, ήταν και πολλά. Το 3-0 αυτό τώρα από τον Απόλλωνας, να πούμε στον κόσμο ότι μέχρι στιγμής έχει πετύχει όλα και όλα 5 γκολ στο πρωτάθλημα και έχουν φτάσει 10 αγωνιστική με 5 γκολ του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα και πετυχαίνει, δηλαδή ένα 80% των τερμάτων που έχει πετύχει μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια του, τα πέτυχε σήμερα μαζεμένα με τον Βόλο. Αυτό φάνηκε ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι πέρα από το κακό ξεκίνημα με το πέναλτι αυτό που δεν δόθηκε, βλέπουμε και πάλι τις διαμαρτυρίες που επηρέασαν αρνητικά τους ποδοσφαιριστές του Βόλου. Ήρθε και το γκολ σαν κερασάκι που λέμε στην τούρτα αυτό για να τους αποτελειώσει και να τους στείλει στα αποδυτήρια με το 1-0 και βγήκαν φανερά σοκαρισμένοι οι ποδοσφαιριστές του Βόλου, έτσι. Μα γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναλογιστούν γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί δηλαδή να πρέπει να δέχονται αυτά τα τέρματα και μετά να αντιδράσουν. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τους βγαίνει σε κάθε παιχνίδι. Μακάρι να μην τους βγαίνει, γιατί
Δεν μπορεί μια ομάδα. Έχουμε δει τι ομάδα είναι ο Βόλος. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα του Όφη. Που αν και είχε δεχτεί τα 4 γκολ, όποιος είδε τον αγώνα θα είδε ότι και στα τελευταία λεπτά ο Βόλος προσπαθούσε. Μα, μέχρι το 88 ήταν 2-1, έχει μειώσει με 2-1 και έπαιζε και με από το 30 με παίχτη λιγότερο. Αυτό ακριβώς ότι δεν τα παράτησε, αλλά καλύτερα να μην υπάρχει αυτό, να μην δέχεται τόσα τέρματα. Να μην δέχεται πρώτος γκολ, θα έλεγα εγώ έτσι. Γιατί... Για να μην κυνηγάει και το αποτέλεσμα. Συνέχεια είναι αυτό το πράγμα που πέρα από την πρώτη αγωνιστική στο Περιστέρι. Από εκεί και μετά συνέχεια ο Βόλος κυνηγά το αποτέλεσμα και κάποια στιγμή θα το πληρώσει αυτό. Σήμερα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το 3-0. Πάντως είναι μεγάλη υπόθεση να γυρίζεις ένα παιχνίδι με 3-0 με έχοντας τέτοιο μεγάλο σκορ. Και αρνητικό πρωταγωνιστή τον διαιτητή. Έτσι, εγώ θα το ξαναπώ αυτό γιατί είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Βάλαμε το VAR για να λύσει τέτοιου προβλήματα. Εδώ βλέπουμε ότι οι διαιτητές έχουν χάσει τον έλεγχο. Είναι, μα δεν το είναι υπολογίζουν φοβερό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Κάτι που δεν περιμέναμε. Δεν ξέρουμε τι είπαν και οι διαιτητές του VAR. Οπότε ας περιμένουμε και την αυριανή ημέρα. Γιατί συνήθως σε αύριο νομίζω βγάζει ο κ. Σλάντεμπεργκ. Δημοσιοποιεί τους διαλόγους των διαιτητών VAR με τους διαιτητές. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι στον κουτιά αυτή. Έτσι. Για να δούμε δηλαδή αν μας βγάλουν τρελούς όλους, όλοι εκεί και οι βαρίστες και ο Κουτσιάβδης. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Να πούμε ότι τα γκολ του Βόλου, ας πούμε, στο 60 ο Δουβίκας που έκανε την αρχή για την ανατροπή με ένα πολύ ωραίο γκολ, μια άπιαση κεφαλιά έκανε το 3-1. Στο 79 ο Μπαρτόλο μείωσε 3-2 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ένας αμυντικός ο Κολόμπο βρέθηκε μέσα στην περιοχή και ισοφάρισε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο, έτσι, όταν στο 60 χάνεις με 3-0. Και τρως εισαγωγικά τόσο γρήγορα τα γκολ το ένα μετά το άλλο απανωτά, δηλαδή κάπου εκεί χάνεις και τον έλεγχο. Είναι αλήθεια ότι ο Βόλος αποσυντονίστηκε έτσι, και του στήγησε και το πέναλτι που δεν δόθηκε αλλά και το γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Το ποδόσφαιρο μην ξεχνάμε ότι είναι και θέμα ψυχολογίας. Από εκεί και πέρα σαστισμένος ο Βόλος δέχτηκε ακόμα δύο γκολ. Να πούμε ότι ο Καραβέλης απέκρουσε ακόμα ένα πέναλτι. Το πιάσουν πέναλτι ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς για αυτόν και την ομάδα δεν υπήρχε κάποιος αμυντικός του Βόλου να διώξει την μπάλα και πήραν το rebound οι γηπεδούχοι, πέτυχαν τον γκολ. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, άρχισε και η μεγάλη επιστροφή του Βόλου στο παιχνίδι. Βλέπουμε και πάλι αυτόν τον γκολ του Δουβίκα, έτσι, το 3-1, με το οποίο, όπως είπαμε, ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση του Βόλου για την σημερινή ισοπαλία που έτσι όπως εξελίχθηκε σίγουρα πρόκειται για επιτυχία, έτσι. Δεν έφυγε με άδεια χέρια, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας από μια ομάδα που καίγεται για βαθμούς στην κυριολεξία. Θα ήταν πολύ κακό για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα να μην κερδίσει κάτι, δηλαδή κάποιο βαθμό. Και από μια ομάδα που είναι, δεν είναι χειρότερο ο Βόλος από τον Απόλλωνα, έτσι, προς Θεό. Είναι κλάσης ανώτερη ομάδα και αυτό φάνηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα στιγμιότυπα της αγωνιστικής. Να δούμε λοιπόν τι έγινε στην 10η αγωνιστική. Να δούμε όλα τα παιχνίδια, όλα τα γκολ και τις φάσεις των παιχνιδιών. Με πολλά φάλτσα πέρασε από όλους η μπάλα 0-1 στο 29 από την εκτέλεση του Φορτούνη. Άπαντες συγχαίρουν τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Εξαιρετική εκτέλεση του Φορτούνη στο φάουλ. Ο Σιαμπάνης δεν μπόρεσε να αντιδράσει όπως πήγε η μπάλα στην περιοχή ξανά. Μπουχαλάκης. Ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις με τον Ελαραμπή να σημαδεύει τον Φορτούνη. Βγαίνουν 4 ερυθρόλευκοι με 4 του Άρη. Αλλαγή παιχνιδιού άφησε ο Λοβέρα. Ο Μπουχαλάκης 0-2. Δεύτερο γκολ του Μπουχαλάκη στο 47. Καταπληκτική εκτέλεση με το αριστερό πόδι από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Δημιουργία και εδώ του Φορτούνη.
Καταπληκτική εκτέλεση του Μπουχαλάκη για το 2-0 του Ολυμπιακού σε αυτή την αντεπίθεση. Δεν είναι πολλές φορές το μάτς που κάποια από τις ομάδες έβγαλε αντεπίθεση. Εδώ είναι ουσιαστικά 4 με 4 σε φάση που ξεκινά από την προσπάθεια του Μπουχαλάκη. Μπερτόγλιο κάνει κίνηση ο Σίλβα αριστερά, του πέρασε την μπάλα, αυτός γυρίζει, 1-2. Ο Άρης μειώνει στο 74. Κατάφερε να τη βρει τη λύση πλαγιοκοπώντας. Κίνηση του Σίλβα είναι όλα τα λεφτά στη φάση. Ο Λόπεθ σκοράρει. Εκτός αν την έχει βρει ο Μπερτόγλιο και όχι ο Λόπεθ. Ναι, ο Μπερτόγλιο είναι ο σκόρερ. Αϊτορ, Σάντσες ανεβαίνει δεξιά. Γύρισμα χαμηλά με τη μία μακέτα. Γκολ. 1-0 στο 19. 5 γκολ σε 6 παιχνίδια για τον Ιταλό απέναντι στον Πανετολικό. Σκοράρει και στο τρίτο μάτς απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου ως γηπεδούχος. Ο Κίκο Μακέντα, 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 19. Καφάνιες βγάζουν μπροστά την ομάδα του Λάζλο Μπόλωνη. Καρλίτος και έχει ανέβει ωραία ο Ζαγαρίτης. Παίζει με τον νεαρό ο Καρλίτος. Γυρίζει την μπάλα ο Ζαγαρίτης. Αυτό γκολ. 2-0 ο Παναθηναϊκός στο 43. Ο Λιάβας. Στο χέρι του Σάντσες. Πέναλτι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και πήρε την μπάλα ο Μεντόσα. Εδώ είναι στο χέρι του Σάντσες η μπάλα. Ο Μεντόσα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 2-1. Ο Γρίβας, ο Ουέζ γυρίζει. Ο Σαρδινέρο και 1-0 ο Στάρτζεον. Καταπληκτική προσπάθεια του Σαρδινέρο. Γκολ στην πρώτη ευκαιρία στο Ηράκλειο. Ο Στάρτζεον εύκολα τελειώνει τη φάση. Ελευθεριάδης, διαμαρτύρια για offside. Ωραία πάσα για τον Ελευθεριάδη, το σούτ 1-1, offside. Και κάνει εκπληκτικό τελείωμα ο Ελευθεριάδης, σήκωσε αμέσως ο βοηθός για offside. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Πάντως υπάρχει χρήση VAR ούτως ή άλλως. Ο Τζίλος προφανώς δεν θα το δει. 1-1, ο Ελευθεριάδης ισοφαρίζει, είναι καταπληκτικό το τελείωμα που κάνει. Σκλεισμένος, η πάσα, Σαρδινέρο, ο Νέιρα είναι γρήγορος. Ο Σαρδινέρο, out! Πέναλτι! Ο Νέιρα 2-1. Στο 68, adios Diego, αφιερωμένο εξαιρετικά. Ουαγγέ πατάει περιοχή, ο ΠΑΟΚ γίνεται απειλητικός, goal για τον ΠΑΟΚ, 0-1. Ο Τζόλης, δεύτερο δικό του goal στο πρωτάθλημα, έκτο συνολικά στη σεζόν. Η assist από τον Ουαγγέ, ο οποίος εκμεταλλεύεται την εξαιρετική παλιά του Μάρελ Κατουρί. Η συνεργασία των δύο στη δεξιά πλευρά που ήδη μπήκε στο φιλτράρισμα του αγώνα νωρίς. Βιερίνια πέρασε την μπάλα, γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Αντελίνο Βιερίνια στο 64. Έχει πολύ λίγο χρόνο μέσα στο τερέν, μέσα στο παιχνίδι. Ήρθε από τον πάγκο λίγο πριν. Περνά στον Σάχοφ που κοντρολάρει ωραία. Αναζητά τον Τάνκοβιτς, η κεφαλιά του για τον Λιβάια. 1-0 η ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Μπαράλες, 1-1. Μετά τη σέντρα του Άλβαρες σηκώθηκε εκεί που ο Τσιγκρίνσκι δεν μπόρεσε να φτάσει. Στο 44. Ανέβηκε ο Βασιλανονόπουλος στον ίδιο Κροάτης και του πέταξε την μπάλα. Βασιλανονόπουλος γύρισε στον Σάχοφ, εκείνο στον Ανσαριφάρτ. Γκολ! Φανταστικό! Στο 58ο λεπτό. Ξανά πως από τα αριστερά και τον Λιβάια η μπάλα πήγε στα δεξιά στον Βασιλαντονόπουλο. Εκείνος στον Σάχοφ που έχει έξοχη με τη μία μεταβίβαση. Ο Ανσαριφάρτ στέλνει την μπάλα εκεί που ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί να επέμβει.
Λοιπόν, αυτά ήταν και τα highlights όλης της αγωνιστικής από όλες τις ομάδες. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ στις 9.30. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ.